Λοιπόν, τώρα πάλι στα Τέμπη, διότι η Μαρία Καριστιανού σήμερα αναφέρθηκε σε ένα ενδεχόμενο οι συγγενείς να προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά πολιτικών προσώπων και κατά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Πάμε να δούμε το απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 94. Όταν δεν γίνεται ο σωστός ιατροδικαστικός έλεγχος, όταν δεν γίνονται απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε από τι κάηκαν και αν υπήρχαν έφλεκτες ουσίες, είναι δυνατόν να γίνεται μια έκρηξη και να μην γίνεται έλεγχος για έφλεκτες ουσίες σε δύο ηλεκτρικά τρένα? Όταν υπάρχει λοιπόν απαθράκωση, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτές δεν έγιναν. Ωραία, ούτε τοξικολογικές έγιναν, ούτε ψάξανε να βρούνε ουσίες για να δούνε αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν και κάηκαν ζωντανοί. Αυτά λοιπόν είναι πολύ βαριές και σημαντικές παραλήψεις, σκόπιμες, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και οι φοιτητές ακόμα αυτό, λοιπόν, που έγιναν από την πλευρά της ιατροδικαστικής, και επομένως είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε μηνύσεις. Και επίσης έμαθα σήμερα ότι η Βουλή θα κλείσει την Παρασκευή. Ναι. Θα κλείσει πολύ πιο νωρίς. Από πού προκύπτει αυτό? Από τη σημαία πήρανε την άδεια για να γίνει αυτή η κίνηση? Δηλαδή πραγματικά δεν θα τηρηθεί τίποτα νόμιμο σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, εμείς είμαστε αναγκασμένοι, εφόσον έχουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, να προχωρήσουμε πολύ διαφορετικά, και το σας το λέω αυτό γιατί θα ακολουθήσουμε και μηνύσεις έκπληξης. Κυρία Καριστιανού, επειδή να το αποσαφηνίσουμε, σε πολιτικά πρόσωπα αναφέρεστε? Ναι, σε πολιτικά. Μάλιστα. Πρόσωπα. Μηνύσεις έκπληξης ήταν σαφείς, ήταν απόλυτη, κατά πολιτικών προσώπων. Πάμε τώρα. Μηνύσεις σε πολιτικά πρόσωπα. Έχουν ήδη υποβληθεί. Πότε στάλησαν από τη Λάρισα? Πριν το Πάσχα. Πότε πρέπει να φτάσω στη Βουλή αμελητή? Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, έξι, εφτά, οχτώ, να βάλουμε και τις αργίες μέσα. Και περπατώντας να τις στέλνανε, θα είχαν φτάσει. Ακόμα δεν έχουν έρθει. Πού βρίσκονται οι μηνύσεις? Ποιος τις έχει αυτή τη στιγμή και δεν τις στέλνει αμελητή, όπως ο νόμος ορίζει? Να θυμίσω, μάλλον θα το πω αλλιώς, από τη Βουλή μας έλεγαν ότι δεν είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή στο γραφείο του Υπουργού. Αν δεν είναι στο γραφείο του Υπουργού, είναι στο γραφείο της Αγγελίας του Αρείου Πάγου. Διότι η μήνυση έφυγε από την Εισαγγελία της Λάρισας για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και έμεινε εκεί. Αλήθεια. Πόσες μέρες? Το αμελητή. Τώρα αν υποθεί ότι θέλουν έτσι να περάσει ο χρόνος να γίνουν οι ευρωεκλογές, πόσα σχολιαστεί αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι είτε με τον ένα τον άλλο τρόπο και μετά τις ευρωεκλογές σίγουρα αυτή η υπόθεση θα συνεχιστεί με έντονο τρόπο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και με νέες πρωτοβουλίες και από αυτά τα κόμματα, αλλά και από τους συγγενείς. Ήδη ακούσατε την προαναγγελία της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε και άλλη εξέλιξη στα ζητήματα διαφθοράς, η οποία αφορά την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφορά το σκάνδαλο με τα email. Ναι. Μπορεί και μέχρι την Παρασκευή να συζητάμε άλλα πράγματα από αυτά που συζητάμε σήμερα. Το κρατάμε. Έτσι, την Παρασκευή, το αργότερο, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι εκεί.